το σπίτι μου το πατρικό. Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Βρήκα σε ένα σύντομο λογαριασμό πως τα γκολ είναι γλυκά σαν τα φιλιά. Ένα γκολ, δύο γκολ στον αέρα, πάντσο η ομάδα πετά. Ένα γκολ, δύο γκολ τέτοια μέρα, άνοιξη έχει καρδιά. Όταν θα γυρίσω θα στο ξαναπώ, όσο μ' αγαπάς πως αγαπώ. Πράσινο μαντήλι δέστε στα μαλλιά, τώρα έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Προχωρείτε του πάω λιοντάρια, στο Wembley βάλτε φωτιά. Σαν και σας διαλεκτά παλικάρια, μόνο η Ελλάδα γεννά. Προχωρείτε του πάω λιοντάρια, στο Wembley βάλτε φωτιά. Εκείνος ο Άγιαξ, ο Άγιαξ το 71 δεν ήταν η πολύ μεγάλη ομάδα των επόμενων 4 ετών που ήταν η καλύτερη ομάδα του πλανήτη. Σε εκείνο το μάτς μπορούσαμε να τους κερδίσουμε. Καταρχήν φάγαμε 2 τυχερά γκολ. Μπορούσαμε να φάγαμε άλλα. Αλλά αυτά που φάγαμε είναι πάρα πολύ τυχερά, σπάνια. Το δεύτερο ήταν αυτό το γκολ. Μπορούσαμε να σοφαρίσουμε μια κεφαλιά δική μου, μια ευκαιρία του Δωμάζου, μια άλλη του Φυλακούρη. Μπορούσαμε να σοφαρίζαμε. Αν σοφαρίζαμε, εγώ ήμουν σίγουρος ότι τους κερδίζαμε. Καταλαβαίνεις ότι η διαφορά νοοτροπίας η δική μας με την ομάδα τότε του Άγιαξ ήταν τεράστια και φάνηκε και μέσα στο Γουέμπλεϊ. Όταν πήγαμε εμείς την προηγούμενη μέρα για να προπονηθούμε, το χώρο ήταν τόσο παχύ που είπαμε ότι δεν μπορούμε να παίξουμε, ας πούμε, σε αυτό το γήπεδο, και μας έπιασε ένα δέος βλέποντας το Γουέμπλεϊ. Ο Άγιαξ πήγε, μπήκε, προπονηθήκανε, καθίσαμε, τους είδαμε μετά. Λες και παίζανε ένα φιλικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός εκείνης της εποχής ήταν μια αμυγός ελληνική ομάδα. Ήμασταν όλα Ελληνόπουλα, δεν είχε ένα ξένο ποδοσφαιριστή, κανένα ποδοσφαιριστή ξένο. Και επιπλέον η ψαλίδα τότε ανάμεσα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και το ελληνικό, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν είχαμε ούτε καν αυτό το υποτίθεται επαγγελματικό ποδόσφαιρο που αποκτήσαμε το 1979. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας. Γκολ! Το γκολ του Καμάρα. Το τρίτο γκολ του Αρισίδη του Καμάρα. Το γκολ του που 3-0 πώς μπήκε ο Καμάρας. Και γι' αυτό και οι επιτυχίες ήταν πολύ σημαντικές. Αλλά ήταν πολύ υψηλό το επίπεδο από κάθε άποψη της ομάδας. Και κυρίως το φρόνημα και η παρουσία βέβαια αυτής της προσωπικότητας, της παγκόσμιας προσωπικότητας, με αυτή την τεράστια ακτινοβολία που ήταν ο Φέρεντς Πούσκας, έχει να κάνει πάρα πολύ. Ο σύλλογος περνούσε πέτρινα χρόνια, χωρίς τίποτα να προδικάζει μία ανατροπή. Τίποτα, πλην της έλευσης του κορυφαίου Κάζιμιρ Γκόρσκι στον πάγκο της σεζόν 1976-77, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκονταν ήδη 5 βαθμούς από την κορυφή. Ο Πολωνός τεχνικός αλλάζει σύστημα και κλίμα, ενώ μεταμορφώνει τους παίκτες κλειδιά. Ο 35χρονος Δωμάζος, ο 32χρονος Αντωνιάδης, ο μέχρι τότε κορεσμένος Ελευθεράκης και ο αρχισκόρερ Αργεντίνος Όσκαρ Αλβαρέζ άρχισαν να πετάνε στο γήπεδο, συμπαρασύροντας και τους υπόλοιπους. Σειρά από συνεχείς νίκες επί όλων των μεγάλων κατέληξαν σε μια πανάκριβη ισοπαλία μέσα στην φλεγόμενη Τούμπα που έφερε το πρωτάθλημα και λίγες μέρες αργότερα το ντάμπλ. Ένα ντάμπλ που αποτέλεσε την τελευταία παράσταση των πρωταγωνιστών του Wembley, αφού λίγους μήνες αργότερα οι Δωμάζος και οι Αντωνιάδης αποπέμπονται από τον Παναθηναϊκό. Ο Δωμάζος εδώ, από τις μορφές του ντέρμπι. Τζόρτζι Στεφανάκης πετάει ο Δωμάζος, σουτ θαυμάσιο. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Κερεσίδης μέσα στην περιοχή. Στο 55 ο Παναθηναϊκός με το πολύ ωραίο αυτό γκολ του Δωμάζου προηγείται 1-0. Ο Δωμάζος έχει την μπάλα. Ο Δωμάζος θα κάνει τη σέντρα. Πετάει το Αλβαρέζ, κάνει το 2-0 στο 74. Συμφωνώ απόλυτα ότι το τελευταίο ντάπ του 77 νομίζω ότι ήταν το τέλος μιας εποχής. Το τέλος μιας εποχής, η εποχής του Γουέμπλεϊ εννοώ. Γιατί σχεδόν ήταν ο κορμός όλοι, σχεδόν ο κορμός όλος ήταν, απαρτιζόταν από τους παίχτες που έπαιξαν στον τελικό του Γουέμπλεϊ. Και από εκεί και πέρα αποδομήθηκε οριστικά και μετέκλητα η εποχή του Γουέμπλεϊ. Αποκεφαλίζοντας τότε η διοίκηση, το Δωμάζο και εμένα και τον Τζόρτζεβιτς, τον βάλανε για να θολώσει τα νερά.
για λόγους του οποίους δεν μάθαμε ακόμη. Είναι μια μελανή ιστορία της ομάδας του Παναθηναϊκού. Αυτή. Υπήρχε πάντα μέσα στην μέσα στη λειτουργία του συλλόγου ότι κανείς δεν μπορεί να είναι παραπάνω από τον σύλλογο και ότι κυρίως οι παίχτες ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα πόσο μεγάλη είναι, διότι όταν μιλάμε για μια απομάκρυνση ενός ανθρώπου που ήταν ο Δωμάζος για το 1977, δηλαδή ένας άνθρωπος που σε 17 χρόνια είχε πάρει με τον Παναθηναϊκό 10 τίτλους, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συζητήσεις πώς η λογική εξηγεί το να αποφασίσει την απομάκρυνσή του. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ακόμα και στην περίοδο του Δωμάζου λειτουργήσε με το ρητό αυτό που κάποια στιγμή πολύ αργότερα είχε πει ο Γιώργος Μπερνογιάννης, ότι το μοναστήρι να είναι καλά και από καλογύρους βρίσκεις. Ο Παναθηναϊκός λειτουργούσε πάντα έτσι. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό διαχρονικά το εξηγεί κάποιος μόνο κοιτώντας την προέλευση του συλλόγου και την λογική του. Ο Παναθηναϊκός ήταν ένας σύλλογος ο οποίος ιδρύθηκε, φτιάχτηκε και παραμένει μέχρι και σήμερα μια ομάδα η οποία θεωρούσε πάντα ότι η ιδέα της, το έμβλημά της είναι πάντα παραπάνω από οποιονδήποτε ακολουθεί. Αν αυτό ήταν λανθασμένο ή όχι, νομίζω ότι έχει εξηγήσει η ιστορία και στις περισσότερες φορές νομίζω ότι σε αυτές τις απομακρύνσεις και σε αυτές τις στοχοποιήσεις χαμένος βγήκε ο σύλλογος. Το καλοκαίρι του 1979 ξεκινά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και για τον Παναθηναϊκό η εποχή Βαρδινογιάννη, καθώς ο γυραιός Απόστολος Νικολαίδης αποφασίζει να παραδώσει την ομάδα στην κριτική οικογένεια. Πρώτο μέλημα του Γιώργου Βαρδινογιάννη, η διόρθωση ενός ιστορικού, όπως το αποκάλεσε, λάθους. Θυμάμαι ότι ο Παναθηναϊκός δεν πήγαινε καλά εκείνη την εποχή, πάλι, όταν ανέλαβε ο Βαρδινογιάννης, και συνονοήθηκε με τον Πάρλο να πάω στον Παναθηναϊκό. Ίσως δεν θα μπορούσε να υπάρξει ιδανικότερη αυλαία για τον Μίμη Δωμάζο από το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 1980. Στα 38 του χρόνια, σε δαιμονιώδη ρυθμό, οδηγεί τον Παναθηναϊκό σε περηφανή θρίαμβο. Όπως ήταν φυσικό το αποτέλεσμα της συναντήσεως, ικανοποίησε τους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδος, που με κορυφαίο παίκτη το Μίμη Δωμάζο επέτυχε μια καθαρή νίκη. Χάρης όμως σε μια βολίδα που εξαπέλυσε ο Αλβαρές, στο 83ο λεπτό, το σκορ διπλασιάστηκε υπέρ της γηπεδούχου ομάδος. Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 2-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Κερδίζουμε 2-0. Του λέω του Αλογιάννη, εγώ τελείωσα, πάρε τη φανέλα μου. Αυτό που ήθελα να κάνω, το έκανα. Δεν θέλω άλλο να παίξω. Το τελευταίο ντάμπλ είχε έρθει το 1977 με την μαεστρική καθοδήγηση του σπουδαίου Πολωνού Γκόρσκι. Ίσως η μοίρα ζητούσε την παρουσία ξανά ενός Πολωνού, του Γιάτσεκ Μόχ, για να πραγματοποιηθεί και πάλι το ντάμπλ, 7 χρόνια αργότερα.